Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, αδελφοί μου, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον θρίαμβο και τη νίκη της Ορθοδόξου πίστεως και της αληθείας εναντίον του ψεύδους και της κακοδοξίας. Η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια η αποκεκαλυμμένη από τον Θεό. Είναι η παράδοσή μας. Είναι η Εκκλησία μας. Ως αλήθεια και φως και ζωή, ως την χάνει της πάση γνωστών, επολεμήθη, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Όμως άντεξε και θα αντέξει έως της συντελείας του αιώνος, αφού κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον και πύλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής. Η ορθόδοξη πίστη είναι η μόνη σώζουσα οδός. Έξω από την ορθοδοξία, έξω από την ορθόδοξη εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό όσα ήθελαν τινές να ισχυρίζονται, αλλά είναι πανθομολογουμένη αλήθεια και δοκιμασμένη μέσα στο διάβα του χρόνου. Κάθε φορά που τελούμε, αδελφοί μου, την Θεία Λειτουργία, ομολογούμε αυτή την αλήθεια και γινόμαστε έμπειροι της Ορθοδόξου ζωής και πράξεως μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Το κέντρο της ζωής μας, το κέντρο της Ορθοδόξου πίστεώς μας, η ζωή της Εκκλησίας μας είναι η μυστηριακή, η Αγία Τράπεζα. Το μυστήριο όπως μας το παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ή καλύτερα, για να μιλήσουμε ακριβέστερα και σαφέστερα, είναι ο ίδιος ο Κύριος όπως παρεδόθη σε μας, ή να μετέχουμε της αθανάτου ζωής και αιωνίου τραπέζης. Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπως είπα προηγουμένως, η μέρα της νίκης του φωτός εναντίον του σκότους και της αληθείας εναντίον του ψεύδους, εν παρησία πολύ και γεγονία τη φωνή, ομολογούμεν την μία πίστη στον ένα και μόνο αληθινόν Θεόν, στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, και μέσα από το συνοδικό της Αγίας μας Ορθοδοξίας που θα ακούσουμε εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας, διακηρύττομεν, οι προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφρόνηκεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν των αληθινών Θεών ημών. Κάθε άλλη θεώρηση των πραγμάτων, κάθε απόκληση, κάθε άλλη διδασκαλία, όπως λέγεται εις την Αγία μας Εκκλησία, κάθε ετεροδιδασκαλία συνιστά έκπτωσιν εκ της ορθοδόξου πορείας του τέστην αίρεσιν. Αυτό είναι η αίρεσις δηλαδή. Είναι η ετεροδιδασκαλία, η αποκοπή από την αλήθεια. Ένα μέρος φεύγει από την αλήθεια. Η αλήθεια όμως, το τονίζω αυτό διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, η αλήθεια μένει αλήθεια. Όποιος φεύγει από την αλήθεια χάνει. Γι' αυτό και όπως έχουμε είπει πολλάκις, μία είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μία είναι η σώζουσα οδός, η ορθόδοξος πίστης. Ό,τι και να λένε άλλοι αποκεκομένοι από το σώμα της Εκκλησίας, δεν έχουν δίκιο, διότι η αλήθεια είναι μία και η διδασκαλία σαφεστάτη. Για τον λόγο αυτό μέσα από τους αγώνες,
από την εποχή και την περίοδο των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, μέσα από τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους, εδόθη η μαρτυρία και η ομολογία της πίστεως, και όταν εχριάστη, αγαπητοί μου, ως γνωρίζετε, αυτή η ομολογία εσφραγίστη με το αίμα και το μαρτύριο. Προηγουμένως, στη Μεγάλη Είσοδο εμνημονεύσαμε, το προσέξατε πιστεύω, κάπως διαφορετικά θα έλεγα από τις άλλες φορές, πάντων των της Ορθοδοξίας προμάχων, υπερπάντων δηλαδή εκείνων οι οποίοι αγωνίστηκαν από οποιαδήποτε θέση και αν κατήχαν για τα δόγματα και την αλήθεια της πίστεώς μας. Ευλογούμε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι οικονόμησε η πατρίδα μας, ναι αδελφοί μου, διότι οικονόμησε η πατρίδα μας να λάβει το φως της Ορθοδοξίας και να εγκαταλείψει την ειδωλομανία. Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς την Ορθόδοξη πίστη, το έχετε φανταστεί αδελφοί μου. Αν δερχότανε ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας εδώ εις την Πάτρα, εκεί που είναι τώρα ο ναός του και το αγίασμά του και η κάρα του και ο σταυρός του και ο τάφος του, θα ήταν τα είδωλα για τα οποία ο χρησμός έλεγε, είπατε το βασιλεί, χαμέ πέσε δέδαλο αυλά, ουκέτη φίβος έχει καλύβιν, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσα, δηλαδή γκρεμίστηκε ο παλιός κόσμος. Αντιλαμβάνεστε τη χάρη που έχουμε λάβει από το Θεό, ώστε η πατρίδα μας να έχει ενστερνιστεί την Αγία Ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό και πρέπει αυτή την παρακαταθήκη την ιερά να την διατηρήσουμε ως θησαυρών ατίμητων και πολυτίμητων, παραδίδονται στα παιδιά μας όχι απλώς τίτλους τιμής, όχι ως τίτλο τιμής δηλαδή είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, γιατί κινδυνεύουμε να πάθουμε και τούτο σήμερα, να είμαστε μόνο φαινομενικά και κατ' όνομα αν θέλετε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά παραδίδοντες την πίστη και τη ζωή, την ουσία της αλήθειας, αλλά και κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω, την ασφάλεια για το μέλλον. Αν θέλουμε να ασφαλίσουμε τα παιδιά μας, την πατρίδα μας, τον τόπο μας για το μέλλον, δεν έχουμε παρά να τους ενσταλάξουμε στην καρδιά τους την πίστη στην Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία. Σκέπτομαι αδελφοί μου πώς μέσα από μια απλότητα των πραγμάτων κατάφερε ο λαός μας, αυτός ο λαός, να διατηρήσει την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Είναι θαύμα που οφείλεται στις βαθιές ρίζες, στην πατρώα Ευσέβεια και στο γνήσιο και καθάριο αγωνιστικό φρόνημα. Αλλά ας δούμε τα πράγματα πιο βαθιά. Η Ορθόδοξη πίστη ως βίωμα, ως ζωή, δεν είναι ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά είναι αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό είναι και πέρα από τη λογική. Χωρίς να παραγνωρίζει βεβαίως την ανθρώπινη λογική, ξεπερνά την πεπερασμένη ανθρώπινη λογική και διδάσκει και κηρύττει ότι υπάρχουν και οι δυνάμεις πέρα από αυτήν, που είναι οι δυνάμεις που εδράζονται στην καρδιά του ανθρώπου, η οποία καρδιά θεωρεί με τον δικό της τρόπο και κοινωνεί με την μυστική δική της δυνατότητα, με τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Για τον λόγο αυτό έρχομαι τώρα στους αιρετικούς και στις αιρέσεις. Γιατί έχουμε τις αιρέσεις και τους αιρετικούς? Είπα προηγουμένως ότι η Ορθοδοξία ξεπερνά την ανθρώπινη λογική. Αυτοί κόλλησαν στην ανθρώπινη λογική και θέλησαν τα αθέατα και αθεώρητα και άρρητα μυστήρια του Θεού
να τα ερμηνεύσουν με τις ανθρώπινες φτωχές δυνάμεις. Και ο εγωισμός, είναι εγωισμός αυτό, να θέλεις όλα να τα ερμηνεύσεις εσύ χωρίς το Θεό. Ο εγωισμός τους τους έκαμε να εκπέσουν του φωτός και της αληθείας και οδηγήθηκαν στην πλάνη και στην απώλεια. Ιδού γιατί η Εκκλησία μέσα από τους πνευματικούς ιερούς αγώνας, τις οικουμενικές και τις άλλες συνόδους, κατεδίκασε την πλάνη και την αίρεση και αναθεμάτισε τους αιρετικούς. Αν διαβάσετε το συνοδικό της Ορθοδοξίας, θα διαβάσετε «Ανάθεμα εις τον τάδε που διέριξε κατά τον Άγιον Πέτρον Αλεξανδρίας». Ο Πέτρος ο Αλεξανδρίας είδε ένα όραμα. Είδε τον Χριστό με σκισμένο το χιτώνα και ρωτά τον Κύριο, «Κύριε, τι σου τον χιτώνα δίηλε, σώτερ, τι σου τον χιτώνα δίηλε, ποιος σου έσκισε τον άραφο χιτώνα, Κύριε?» Και απαντά ο Κύριος, «Ο Άριος, ο αιρεσιάρχης, αυτός διέριξε τον άραφον χιτώνα». Μέσα από τις οικουμενικές συνόδους διέσωσε η Εκκλησία αυτή την αλήθεια που έχει απόλυτο και υποχρεωτικό κύρος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Έτσι και εμείς σήμερα λέμε «Αύτη η πίστη των Αποστόλων, αύτη η πίστη των Πατέρων, αύτη η πίστη των Ορθοδόξων, αύτη η πίστη την οικουμένην εστήριξεν». Δεύτερον, η Ορθοδοξία κινείται πέραν των ανθρωπίνων αισθήσεων. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ό,τι τρώει, ό,τι βλέπει, ό,τι ακούει. Εσείς το πιστεύετε αυτό, ότι είμαστε μόνο αυτό? Τότε, όταν φεύγουμε από τον κόσμο αυτό, όλα τελειώνουν. Αν το πιστεύουμε αυτό, όποιος το πιστεύει, δεν μπορεί να έχει θέση μέσα εις την Ορθόδοξον Εκκλησία. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι πέρα από τις σωματικές αισθήσεις υπάρχουν και οι νοερές αισθήσεις. Έτσι λοιπόν, μέσα από τα αισθητά, από εδώ και κάτω προσέξτε λίγο τι θα πω, γιατί έχει και σχέση με τις ιερές εικόνες αυτό που θα είπω. Μέσα από τα αισθητά, ο άνθρωπος στην Εκκλησία οδηγείται στα άφθαρτα και αιώνια. Η Εκκλησία έχει το δικό της τρόπο να μας ανάγει μέσα από τα εξωτερικά φαινόμενα και πράγματα εις την θέαν του προσώπου του Θεού, εξαγιάζοντας τα πρώτα. Σήμερα εορτάζομαι την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Μέσα από την ωραία, την μυστική και ιερά γλώσσα των συμβόλων. Κρατήστε τη λέξη των συμβόλων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα δείτε παρακάτω. Οδηγούμεθα εις πνευματικήν αναγωγήν. Ποια είναι τα σύμβολα τα οποία διέσωσε η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Αγία Παράδοσή μας? Το κερί, το καντήλι, το λιβάνι, οι ιερές εικόνες, ο τρόπος που αγιογραφούνται τα πρόσωπα και τόσα άλλα. Παρατηρούμε την τεράστια διαφορά άμεσα στην ορθόδοξη λειτουργική αναγωγική τέχνη. Είτε είναι αγιογραφία, είτε μουσική, είτε όποια άλλη, και στην τέχνη όλων των άλλων των αποκεκομένων από την ορθόδοξο πίστη ομάδων και αιρέσεων. Είναι χαρακτηριστική η πνευματική διάσταση η οποία δίδεται στο κάθε τι, ώστε μέσα από τις αναγωγικές εμπειρίες να φτάσουμε στη μεταμόρφωση, στην θέα του προσώπου του Θεού. Επιμένουμε στον ορθόδοξο τρόπο της προσκυνήσεως λόγου χάριν των ιερών εικόνων, ώστε μέσα από αυτόν να δίδεται η πνευματική διάσταση, η κίνηση προς τα άνω, ο απεγκλωβισμός από το χώμα και την ύλη και τη σάρκα. Δείτε πως έχουν αγιογραφηθεί στην Ορθοδοξία οι ιερές εικόνες. Είναι οι Άγιοι που έχουν ξεκοπεί από το χώμα και τη γη και τη λάσπη και μας οδηγούν και εμάς
να ξεκοπούμε μέσα από την πνευματική ζωή. Επιμένουμε στην νηστεία, που οι άλλες καταστάσεις, ομάδες και λοιπά, παραφιάδες, αιρέσεις, την έχουν καταργήσει. Έξω από την Ορθοδοξία δεν υπάρχει νηστεία, το ξέρετε αυτό. Αυτή η ασκητική διάσταση της νηστείας, μου έλεγε κάποιος χθες το βράδυ, ένας κληρικός νέος, ότι ήκουε έναν γέροντα κληρικό που έλεγε, «Βρε παιδί μου, καταργήθηκε η Αλλάδο την νηστεία». Και δεν μιλώ βέβαια για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, αλλά για την αποιεροποίηση όλη αυτή της ζωής μας, που έχουμε φτάσει στην αντίπερα πλέον όχθη, καταργώντας και όλες αυτές τις πράξεις της Θείας Λατρείας. Επιμένουμε στις αγρυπνίες, επιμένουμε στις ιερές ακολουθίες, στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η γλώσσα διεσώθη μέσα από απλοϊκό τρόπο, διεσώθη και διέσωσε άσβεστη και καθάρια την πίστη στον αληθινό Θεό. Αυτή η γλώσσα διεσώθηκε στον καιρό της σκλαβιάς των Ελλήνων. Ήξεραν θεολογία εκείνοι που αγωνίζονταν εναντίον των κατακτητών στα 400 χρόνια. Πώς διεσώθη η Ορθοδοξία? Από τις μανάδες που άναβαν το καντήλι, από τις μανάδες που έκαναν μετάνοια στα εικονίσματα, από τις γιαγιάδες που οδηγούσαν τα παιδιά από το χέρι στην εκκλησία. Έτσι μετεδόθη. Κρατήστε λοιπόν αυτή την παράδοση. Είναι το βάθος, η ουσία της πίστεώς μας. Γι' αυτό οι σύγχρονοι εικονοκλάστες, οι αιρετικοί, οι όποιοι εικονοκλάστες, αρνούνται τα σύμβολα και τα πολεμούν. Τους ενοχλεί η θέα του Σταυρού, γιατί ο Σταυρός υπαγορεύει τη θυσία. Τους ενοχλούν οι εικόνες, γιατί ανάγουν στον προορισμό του ανθρώπου. Τους ενοχλεί το κερί, το καντήλι, γιατί παραπέμπουν στα έργα του φωτός. Τους ενοχλεί ο χτύπος της καμπάνας. Το έχετε αντιληφθεί αυτό? Γιατί δεν θέλουν να χτυπάει η καμπάνα? Γιατί δεν θέλουν το Σταυρό? Γιατί θέλουν να κατέβουν οι εικόνες από παντού? Γιατί θέλουν την αποκαθήλωση των συμβόλων? Γιατί μέσα από αυτά ξυπνά ο άνθρωπος από το λίθαργο και γύρονται εκ του πτώματος οι πεπτοκότες. Τρίτον, η Ορθοδοξία σημαίνει κίνηση πέρα από τα φαινόμενα και την ψεύτικη πραγματικότητα. Βλέπουμε μέσα από τα φαινόμενα τα νοούμενα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει «Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων». Η Ορθοδοξία σημαίνει αγώνα διαρκή πνευματικό, ασκητική διάσταση, σταυρό, σταυροαναστάσιμη πορεία για να φτάσουμε στο Γολγοθά και να ζήσουμε την Ανάσταση. Σταυρώνουμε τον παλιό άνθρωπο συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες, προσβλέποντες τη μορφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και προσκυνούντες στην άχραντον εικόνα Του, ετούμεθα συγχώρηση των πτεσμάτων ημών. Στην Ορθοδοξία μιλάμε για μετάνοια. Δεν το θέλει αυτό ο άνθρωπος? Δεν θέλει μετάνοια ο άνθρωπος? Θέλει να είναι όπως είναι, κύον εις το ίδιον εξέραμα. Ποιος θέλει να αλλάξει τον τρόπο ζωής? Αυτός ο μεταβολισμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η μετάνοια δεν είναι μια απλή μεταμέλεια. Η μετάνοια είναι εσωτερική διάσταση, είναι ολοκληρωτική εσωτερική πνευματική μεταμόρφωση και αυτό θέλει κότσα, αυτό θέλει δύναμη. Όταν πας στο χειρουργό για να σου κάνει μια ανεγχείρηση, τότε σου κάνει αναισθησία και δεν πονάς. Όταν όμως πρέπει να αυτοχειρουργηθείς, και εδώ μιλώ για την πνευματική διάσταση των πραγμάτων, τότε κάνεις αυτή την εγχείρηση χωρίς αναισθησία και πονάει πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι πλέον διαθέσιμος
δεν είναι διατεθειμένος για θυσίες. Σήμερα ο άνθρωπος ακολουθεί την οδόν της ίσονος προσπαθίας και της δραστώνης. Και όταν ακούει για αυτά τα θέματα της ορθοδόξου βιωματικής εμπειρίας και ζωής και θεολογίας, είναι σαν να ακούει ξένες γλώσσες. Τα πράγματα δυστυχώς αλλάζουν στον τόπο μας. Η ζωή μας αποιεροποιείται. Γι' αυτό χρειάζεται αντιστασιακό πνευματικό φρόνημα, το οποίο μέσα από την πλεισμονή της αγάπης, την θυσία, την προσευχή, την λατρεία αφενός μεν, θα διαφυλάξει το μύρον το Άγιο, την ιερά δηλαδή παρακαταθήκη και παράδοση, αφετέρου δε θα εμποδίσει τους ποικίλους και ποικιλονίμους από καθηλωτάς των ιερών συμβόλων και της πατρώας ευσεβίας να συνεχίσουν το ψυχοφθόρο έργο τους. Μέσα από αυτό το πνεύμα θα πάθουμε την καλήν αλλίωση, αδελφοί μου. Η Ορθοδοξία είναι η ζωή μας, είναι η ρίζα μας, είναι η πνοή μας. Η Ορθοδοξία ως ζωή, ως αγάπη, ως ελπίδα για το μέλλον του κόσμου και ιδιαιτέρως της πατρίδος μας, ως μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ως φως μπορεί να νοηματίσει και να σώσει τον κόσμο. Η Ορθοδοξία ως πίστη, ως μητέρα φιλόστοργη, ως θησαυρός πνευματικός, ως ατίμητη παράδοση, αυτή και μόνο αυτή μπορεί να ελευθερώσει τον τόπο μας από τα σύγχρονα αδιέξοδα και φοβερά σκοτάδια, στα οποία τον οδήγησαν όσοι θέλουν ένα τόπο και μία χώρα χωρίς σπονδυλική στήλη, χωρίς δηλαδή Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς Ορθόδοξη πίστη, χωρίς Ορθόδοξη παράδοση. Θα το επιτρέψουμε αυτό, εσείς τι λέτε? Εγώ πιστεύω πως όχι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.